Θέλω να πω ότι τα έργα μου είναι από το 1978 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, Δήμαρχε, θα τα πούμε όλα σήμερα. Θέλω να πω ότι πολλά έργα από εδώ μπορούσα να μην τα... Δηλαδή, είναι κάποια έργα τα οποία είναι όταν ήμουν φοιτητής ή κάποια άλλα όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο. Αυτό που είναι στη γωνία εδώ είναι ένα έργο που είναι όταν ήμουν 18 χρονών στο γυμνάσιο. Λοιπόν, όμως τελικά λέω όχι, θα πάρω την απόφαση να τα βάλω όλα, γιατί όλα αυτά τα έργα συμπληρώνουν ένα puzzle, είναι κομμάτι, δηλαδή από ένα puzzle, το puzzle το δικό μου, το καλλιτεχνικό μου προφίλ. Μόνο έτσι μπορεί να καταλάβει κάποιος. Φαντάζεστε να είχα, ας πούμε, έργα αυτά εκεί πέρα, το οποίο είναι του 15, δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει την εξέλιξη. Λοιπόν, αυτό έχω να πω, δεν έχω να πω πάρα πολλά. Ό,τι θέλετε μπορεί να με ρωτήσει ο καθένας, εγώ είμαι... Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, θα καλέσω τώρα την αντιδήμαρχό μας στα πολιτιστικά και στα καλλιτεχνικά και στα αθλητικά να πει δύο λέξεις. Ο Δημήτρης, με τη ζωγραφική του, έρχεται να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας προσφέρει την ιδιότυπη εκείνη συγκίνηση και χαρά, τη βαθύτερη ψυχική εφορία που χαρίζει στον άνθρωπο η επαφή με την καλλιτεχνική δημιουργία. Παρατηρώντας προσεκτικά τους πίνακές του, θα δούμε ότι πίσω από την φαινομενικά ρεαλιστική του ματιά υπάρχει τον ιδεών η πόλη, κατά την έκφραση του Καβάφη. Φως ο τίτλος. Φως με τη διπλή σημασία. Δεν είναι μόνο η κυριαρχία του φωτός στα έργα του, αλλά και το συναισθηματικό φως. Αυτό που αποπνέει συνολικά η τέχνη του Δημήτρη. Και εμείς δεν έχουμε παρά να γίνουμε δέχτες αυτού του φωτός που μας εισάγει στο βάθος των πραγμάτων, στην αθέατη πλευρά της ζωής. Εγώ δεν θα μπορούσε ούτε καν την προσέγγιση που έκανε η Ξάλλου, γι' αυτό είναι αντιδήμαρχος του πολιτισμού να το κάνει. Το μόνο που έχω να πω είναι, αν και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και συμμαθητές και φίλοι, αυτή του την πλευρά την ανακάλυψα τελευταία και ομολογώ ότι όπως και πολλά άλλα ή όπως και σε πολλά άλλα, με καταπλήσει. Εύχομαι καλοτάξιδος και σε ό,τι από εδώ και πέρα θέλεις να συνεχίσεις τον χώρο της τέχνης.